Στα πλαίσια της συνέχειας του κράτους, όπως τους αρέσει να λένε, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παίρνοντας τη σκυτάλια από το ΣΥΡΙΖΑ, ξεκινάει το δεύτερο γύρο του στρατηγικού διαλόγου. Προηγήθηκε ένας χρόνος εντατικών διαβουλεύσεων Ελλάδας, ΗΠΑ, που άνοιξε ο ΣΥΡΙΖΑ με την περίφημη εκείνη επίσκεψη του Τσίπρα στην Αμερική, που είχε, όπως θυμόμαστε, βρει διαβολικά καλό τον Τραμπ. Με το πέρας του στρατηγικού διαλόγου θα υπογραφεί, από ό,τι φαίνεται από δηλώσεις αξιωματούχων, μια νέα συμφωνία σε αντικατάσταση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας του 1990. Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει κυρίως τη βάση της Σούδας και ό,τι αυτή προσφέρει, ενώ γίνεται αναφορά και στις άλλες αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα, που εκείνον τον καιρό έκλεισαν οι Αμερικανοί ως ξεπερασμένες και άχρηστες πλέον για αυτούς. Το γεγονός αυτό, για όσους θυμούνται, εκμεταλλεύτηκε τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου για να κάνει επίδειξη αριστεροσύνης. Με τη συμφωνία εκείνη, εκτός από τη βάση στη Σούδα, το πολεμικό ναυτικό φορτώθηκε σαν στρατιωτική βοήθεια παροπλισμένα πλοία των ΗΠΑ που ενεργοποίησε με πάμπολες αρνητικές επιπτώσεις σε οικονομία και ανθρώπινο δυναμικό. Τα παρόπλησε μετά από λίγα χρόνια πολύ συντομότερα από άλλες περιπτώσεις πλοίων. Αυτός που κέρδισε από τη βοήθεια ήταν βέβαια η αμερικανική πλευρά, πουλώντας ανταλλακτικά, συσκευές κτλ. Και κάτι αντίστοιχο συνέβη και με τις υπόλοιπες ένοπλες δυνάμεις, την αεροπορία και στρατό. Μετά τη συμφωνία αυτή, η βάση της Σούδας δεν έμεινε στατική. Όλο και επεκτηνόταν και από άποψη υποδομών αλλά και επιχειρησιακά. Προφανώς έγινε μετά από τις αποφάσεις πολιτικές που, αφήνοντας απ' έξω τη Βουλή, παραχωρούσαν γιν και είδωρ σε ξένα στρατεύματα. Το πιο πρόσφατο δείγμα επέκτασης σύμφωνα με δημοσιεύματα είναι η ανάγκη εγκατάσταση μονάδας ειδικών δυνάμεων και αριθμού ταχύπλων σκαφών που θα μπορούν να επεμβαίνουν ταχύτατα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Μια τέτοια δύναμη πιθανότητα θα ήταν αυτή που θα επιχειρούσε εναντίον πλοίου που θα είχε στοχοποιηθεί από τους Αμερικανούς, όπως πρόσφατα είδαμε το Ιρανικό δεξαμενόπλιο. Με τη δικαιολογία ότι η βάση της Σούδας κορέστηκε, τα τελευταία χρόνια είδαμε να πληθαίνουν οι περιοχές εξυπηρέτησης του Αμερικανικού στρατού πέρα και έξω από ό,τι περιλάμβανε η συμφωνία του 1990. Τα ξέρετε τώρα, για να μην τα αναφέρω, Λάρισα, Στεφανοβίκιο, την Πάγκη της Κρήτης. Στα πλαίσια της πολεμικής προετοιμασίας για την αντιπαράθεση με τη Ρωσία, τα λιμάνια της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης έχουν δοκιμαστεί ήδη σε πρόσφατες ασκήσεις για εκφόρτωση και συναρμολόγηση ελικοπτέρων και όχι μόνο, που φτάνουν εκεί διαθαλάσσεις. Ειδικά για την Αλεξανδρούπολη, οι ΗΠΑ ενδιαφέρονται και στρατιωτικά και ενεργειακά. Αφενός τους παρέχεται από εκεί η δυνατότητα να προωθούν στρατεύματα βόρεια και να ελέγχουν τα στενά μέχρι και τη Μαύρη Θάλασσα. Και αφετέρου σχεδιάζουν την κατασκευή σταθμού επανααεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου για το αμερικανικό LNG. Μάλιστα, το αμερικανικό ενδιαφέρον για το λιμάνι φτάνει σε τέτοιο σημείο που ενδιαφέρθηκε προσωπικά ο πρέσβης των ΗΠΑ για την ανέλκυση της βυθισμένης βυθοχώρου που περιορίζει τον ελιμενισμό. Σε εμάς τους απόστρατους, εντύπωση μας προκάλεσε και η πρόσφατη επίσκεψη του αρχηγού ΓΕΣ αντιστρατήγου Γιώργου Καμπά στο λιμάνι, για να ενημερωθεί σχετικά με τις εργασίες ανέλκυσης πριν την επίσημη συνάντησή του στο Wiesbaden της Γερμανίας με τον επικεφαλή των χερσαίων δυνάμεων των ΗΠΑ στην Ευρώπη. Νοτιότερα στη Σύρο, ο Αμερικανικός Όμιλος της ONEX, παράλληλα με την απόκτηση των ναυπηγείων του Νεωρίου, στρέφει το ενδιαφέρον του και προς την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Πειραιά. Ανάμεσα στα άλλα, να χρησιμοποιηθεί και ως βάση επισκευών για τον έκτο στόλο. Εκτός από τη Σύρο, επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, είδαμε αξιωματούχους της Αμερικανικής Πρεσβείας να επισκέπτονται την νησιά του Αιγαίου και να διερευνούν τις δυνατότητές τους για ελιμενισμό πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ. Δεν ξεχνάμε και τις προσφορές νησιών του τότε Υπουργού Εθνικής Άμυνας, όπως η Κάρπαθος, η Λέρος. Αλλά δεν ξεχνάμε και τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν από τις εκλογές που παραχώρησε όλα τα λιμάνια της χώρας για χρήση από ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Η νέα συμφωνία όμως, που συνηθίζουμε χάρη συντομίας να την αποκαλούμε Συμφωνία για τις Βάσεις, θα είναι πολύ ευρύτερη, όπως δηλώνει και ο κανονικός της τίτλος, Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας. Γενικότερα, ο στρατηγικός διάλογος δεν αφορά μόνο τις ένοπλες δυνάμεις, αλλά περιλαμβάνει και άλλα αντικείμενα συζήτησης, όπως περιφερειακή συνεργασία, επιβολή νόμου και καταπολέμηση της τρομοκρατίας, εμπόριο και επενδύσεις και φυσικά την ενέργεια. Οι συχνές επισκέψεις σε δήμους και περιφέρειες του Αμερικανού πρέσβη Τζέφρι Μπάιατ, αλλά και η διαφήμιση της πρεσβείας στην τηλεόραση, οι χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων στην ανώτατη εκπαίδευση σκοπό έχουν τον προσετερισμό της νεολαίας, αλλά και του λαού μας γενικότερα. Βέβαια, δεν πρέπει να μας διαφεύγει και η στάση των ΗΠΑ σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά στο Αιγαίο και την ΑΟΣ της Κύπρου. Επίσης, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο στρατηγικός διάλογος, όπως ίσως
Και η νέα συμφωνία θα περιλαμβάνει και απόλυτο τμήμα. Λόγου χάρη, μάλλον δεν θα μάθουμε ποτέ τι θα συμφωνηθεί για τη βάση του Αράξου ή για το εδώ στρατηγείο και τι μας επιφυλάσσουν και όχι μόνο. Όλα ή και ακόμα περισσότερα από τα πιο πάνω είναι πιθανό να αποτελούν αντικείμενο της νέας συμφωνίας. Ό,τι και να περιέχει τελικά η νέα συμφωνία θα σημαίνει ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων και της χώρας στα υπεριαλιστικά σχέδια των ΗΠΑ. Θα σημαίνει πιο σφιχτό δέσμο της χώρας στο πολεμικό άρμα των ΗΠΑ, στην αντιπαράθεσή της με τις άλλες υπεριαλιστικές δυνάμεις που ενδιαφέρονται επίσης για την περιοχή, αλλά και αλλού πολύ μακρύτερα, όπως τα στενά του Ορμούζ. Θα σημαίνει μεγαλύτερο κίνδυνο εμπλοκή σε ένα ενδεχόμενο υπεριαλιστικό πόλεμο που σημαίνει καταστροφές, νεκρούς, τραυματίες για δουλειές ξένες προς το συμφέρον του λαού. Φίλες και φίλοι, οι απόστρατοι της κίνησης για την εθνική άμυνα, η ΚΕΘΑ, καταγγέλουμε τη νέα συμφωνία και διεκδικούμε μαζί με το αντιπεριαλιστικό φιλελληνικό κίνημα να κλείσουν οι ξένες βάσεις και τα στρατηγεία στη χώρα, να επιστρέψουν όλες οι ελληνικές στρατιωτικές μονάδες και αποστολές εκτός συνόρων, καμιά συμμετοχή στους υπεριαλιστικούς πολέμους και αποδέσμευση από τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.